Μα κύριε Χατζηνικολάου, πες με τις κουμπάλες μεταξύ μας. Ο μόνος χώρος στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ιδεών είναι τα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό ευθύνονται πρωτίστως οι πανεπιστημιακοί τύπου του κυρίου Σπάθη. Σπάθη, πώς λέγεται. Θα σας το εξηγήσω. Ο κύριος Σπαθής, νομίζω Σπαθής, δεν κάνω λάθος. Σπαθής. Ο κύριος Σπαθής λοιπόν κατηγορείται από τον εισαγγελέα μαζί με τον κύριο Πρίτανη και τον άλλον αντιπρίτανη για την κάλυψη που κάνουν στο Indymedia. Όσοι παρακολουθούσαμε χθες τα επεισόδια, το Indymedia ήταν το κέντρο επιχειρήσεων των επεισοδίων. Έλεγε. Τα έχω τυπώσει όλα. Πηγαίνετε στην τάδε γωνία, η μπάτση είναι σε αυτό το σημείο. Το τάδε τηλέφωνο, αν χρειαστείτε βοήθεια, στο Indymedia, στον αέρα. Το κέντρο επιχειρήσεων. Ακούστε τώρα το τρομερό. Το Σεπτέμβριο μπήκαν οι αστυνομικοί. Το βράδυ και Βεβαίως, όχι το βράδυ, όλη την ημέρα είναι. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι αστείο. Θα καταλάβετε ότι δεν είναι καθόλου αστείο. Το Σεπτέμβριο μπαίνουν 30 κουλοφόρες στη θεολογική σχολή και σπάνε στο ξύλο ένα φοιτητή τη ΦΟΣ. Τον κλέβουνε εμόφρυτο λιπόθυμο, τον πήγαμε στον Ερυθρό Σταυρό. Του κλέψαν το πορτοφόλι. Αποτέλεσμα. Μετά από μία ώρα στο Indymedia δημοσιεύτηκε η ταυτότητά του. Παίρνω εγώ τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Μουτζούρη. Ο κύριο Μουτζούρη μου ζητάει συγγνώμη και σε μισή ώρα αφαιρέθηκε η ταυτότητα από το Indymedia επειδή δεν κυκλοφορεί σε όλη την επικράτεια. Αποτέλεσμα. Το παιδί δεν έχει ξαναπάει ακόμα στο πανεπιστήμιο, τι φοβάται. Οι δε γονείς του άλλαξαν σπίτι μαζί με το παιδί γιατί φοβόντουσαν για τα στοιχεία του στο Indymedia. Το οποίο για να αρτήσει την ταυτότητα. Με ονοματεπώνυμο διάθεση και τη φράση πηγαίνετε να το δίνετε. Και ρωτώ, αυτό είναι ελευθέρα διακίνηση των ιδεών, κύριε Αντιπρίτανη, και λέτε για Αντιπρίτανη. Τώρα ένα λεπτό, πήρατε τον Πρίτανη και κατέβηκε. Και κατέβηκε ταυτότητα, το λέω εγώ ίδιο. Δεν ξέρω, να το ρωτήσει τον ίδιο, θα πάω στο δικαστήριο κατά πέρα. Τώρα τα λεφτά από τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο σέβομαι, ένα αιρετό εκλεγμένο εκπρόσωπο ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο, και τον χαιρετίζω. Όντω μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να κατέλθει από το Indymedia κάποια ανάρτηση απαράδεκτη. Η οποία εξέθεται και το Πολυτεχνείο και αυτούς που την ανήρθησαν. Κινητοποιήθηκε το Πολυτεχνείο, βρήκαμε έναν τρόπο, ειδοποιήθηκαν αυτοί οι οποίοι χειρίζονται και κατήλθε, τον ενημέρωσα και τον παρεκάλεσα. Σας επίνεσα για την πράξη σας. Και τον παρεκάλεσα. Συγγνώμη κύριε, να ακουστεί αυτό, για την άμεση ευαισθησία σας, γιατί λειτουργήσατε σε λιγότερο από 30 λεπτά. Βεβαίως. Και κανένα έλεγχο δεν είναι ασκό στο Indymedia. Βρέθηκε ένας τρόπος να κατέλθει και μάλιστα σας παρεκάλεσα να μεταφέρετε στους γονείς του φοιτητού και στον ίδιο. Ένα λεπτό. Γιατί ποιος ιδιοκτήτες. Υπάρχει κάποιοι που το βάζουν αυτό το πράγμα. Οι χειριστές, κύριε Χατζηνικολάου, χειριστές, υπάρχουν και φοιτητές. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Δεν κάνουμε λογοκρισία, δεν παρακολουθούμε κάθε μέρα. Κύριε, διαπράττονται ποινικά αδικήματα. Δεν το καταλαβαίνετε. Κύριε Γεωργιάδη, προσέξτε. Όταν και εγώ ήταν το βιβλιοπωλείο μου, το παίζανε καρέ-καρέ, κύριε Πρίτανη. Με σχόλια του είδους, δείτε τι ωραία που καίει το σέρο του γενιάτικο δέντρο. Θα γνωρίζετε. Εγώ καταστρεφόμουν εκεί. Σύγχρονες τεχνολογίες. Θα εξέπεμπε έτσι κι αλλιώς. Όχι. Δεν γνωρίζουμε. Αν ήταν εκτός Πολυτεχνείου, θα ξέραμε τους διαχειριστές. Υπάρχουν... Θα κάναμε μήνυση δικαιοσύνη και θα συλλαμβάναμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μουτζούρη όμως. Έχει δίκιο και ο Γεωργιάδης. Είναι απαράδεκτα αυτά που αναρτώνται κάποιες φορές ή αρκετές φορές. Και αυτό που ανέφερε για το βιβλιοπωλείο είναι απαράδεκτο και γι' αυτό νιώθω κατά κάποιο τρόπο ότι είμαι υπόλογος γι' αυτό. Και δεδομένου ότι ισχύει η δίωξη, θα απολογηθούμε και η δικαιοσύνη θα κρίνει. Κύριε Πρίτανη, η παρέμβαση σας τιμά η σημερινή. Ωστόσο τα υπόλοιπα, κύριε Γεωργιάδη, θα με επιτρέψετε να πω ένα λεχθέν, νομίζω από τον Έσοπο. Εξτόματος κόρακος, κρά εξελεύση. Ευχαριστώ.